Έχει με ντοκουμέντα και στοιχεία πει ορισμένα πράγματα ο κύριος Αϊβαλιώτης. Δεν ξέρω αν. Δεν μου λέτε σε αυτό τώρα, έχει τρομερή απήχηση, αυτό είναι γνωστό. Διαφωνείς στις συμφωνίες. Το ερώτημά μου είναι ξεκάθαρο. Έχει μέλλον αυτή η χώρα ύστερα από όλα αυτά που βγαίνουν στον κόσμο? Γιώργο μου, το έχω πει 100.000 φορές. Και απευθύνομαι και στον Γιώργο τον Καρατζαφέρη που έχω πει. Είναι πολύ καλός ο φίλος, αυτό το ξέρω. Έτσι, δεν το συζητάμε. Εάν δεν πάει ο τόπος σε εκλογές τώρα, σύντομα, να αναλάβει η δεξιά παράταξη να κυβερνήσει για 50 χρόνια μπροστά, για να ξαναφτιάξει το κράτος, δεν πρόκειται να δει ο ελληνικός λαός άσπρη μέρα. Κύριε Βρέκα, ποια είναι η δεξιά παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, εννοείται. Η δεξιά παράταξη είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι ο λαός, όλοι, εν πάση περιπτώσει, η κεντροδεξιά. Αυτό είναι ο πόθος μου, αυτό είναι το όνειρό μου. Εγώ πιστεύω ότι ήρθε η στιγμή να τα βρούνε και ο Αντώνης Σαμαράς μαζί με τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη και με τον Παναγιώτη, με τον Πάνο τον Καμένο, να μην φεύγει ο ένας, να μην φεύγει ο άλλος. Κάτι πρέπει να γίνει. Το κράτος είναι διαλυμένο. Το ότι θα στηθεί το ειδικό δικαστήριο μετά τις εκλογές είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει ούτε να ακούει τον αγαπημένο μου Κώστα, αλλά ούτε και να βγαίνουν κάποιοι να υπογραμμίζουν το τι γίνεται. Ναι, τα ξέρουμε αυτά. Για μας, για τη ζωή μας. Τους κράζουμε, κύριε Πρέκα μου. Τους κράζουμε. Τους κράζουμε, μήπως και συνέλθουν. Ρίξτε το αυτό τους κράζουμε, το σάπιο κράτος. Μα αυτό ρίξτε προσπαθούμε το. Να κάνουμε. Έχετε τόσο καιρό. Μεγάλη ευθύνη. Και επειδή ο λαός σας αποδέχεται, πάμε λοιπόν παρακάτω. Δεν μπορεί να ζει, να πεθαίνει κάθε μέρα ο κόσμος. Να σας πω, αγαπητέ μου και αγαπημένε μου κύριε Πρέκα, να σας πω ότι και 5,5 χρόνια ήταν η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και κάει και το Πελεκούδι. Κακά τα ψέματα. Ναι, όχι. Όμως δεν κουνιέται και τίποτα. Είναι το άκουσα. Έτσι. Παρά το γεγονός. Δηλαδή, ερχόταν το Παγόβουλο και εμείς η ορχήστρα έπαιζε. Να πούμε το βιολί της επάνω στο κατάστο. Τι προσπαθούσαν. Όλο δανείζονταν. Πέρα από κάποιους κυρίους που τους γνωρίζουν όλους. Έπρεπε λοιπόν να έρθει. Κάποιους κυρίους. Γνωρίζουμε πολύ καλά. Να πούμε ονόματα, ρε παιδιά. Γιατί δεν λέμε ονόματα. Τι έγινε με τον Ρουσόπουλο. Με τον Ρουσόπουλο τι έγινε. Γιατί δεν λέτε ονόματα, ρε παιδιά. Να πούμε ονόματα. Δεν τιμωρούνται όμως και ονόματα που δεν λέμε. Βούλιαξε την παράταξη. Ποιος... Ήτανε κάποιοι που δεν ήταν ποτέ δεξιοί και πήρανε τις καρεκλάρες. Δεν τις πήρανε, κύριε Πρέκα. Πήρατε εσείς καμιά καρέκλα? Δεν πήρατε. Δεκτό. Ζαχόπουλη ιστορία. Στο Υπουργείο Πολιτισμού δεν μπορούσε να πάει ο Πρέκα. Σε βάζει Ζαχόπουλο. Συγγνώμη, ρε παιδιά τώρα. Κύριε Ιβαλιώτη, ο κόσμος ρωτά αν είστε υπέρ της αλλαγής του συντάγματος και της κατάργησης βουλευτικής ασυλίας. Ναι, θα σας πω λοιπόν ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό βουλευτικής ασυλίας. Την περασμένη εβδομάδα έγινε κάποια ψηφοφορία στη Βουλή. Ξέρετε ότι δεν ήρθε η ασυλία για βουλευτές. Τι είχαν κάνει αυτοί οι βουλευτές? Είχαν κάνει μία ερώτηση και προσπαθούσαν να διερευνήσουν αν έχει υπάρξει κάποια λαμογιά, κάποιο ζήτημα. Και ανέφεραν ονόματα. Αυτοί που είχαν τα ονόματα πήγαν και τους αυτοί που αναφέρονταν μέσα στην ερώτηση των βουλευτών πήγαν και τους τραβήξανε μήνυση των βουλευτών. Εσείς είστε υπέρ του να έρθει η ασυλία? Δηλαδή, εγώ να μην μπορώ να πω το όνομα Χριστοφοράκος για να φοβάμαι αν θα μου κάνει μήνυση ο Χριστοφοράκος και να με διασύρει με την άρση ασυλίας. Λοιπόν, εγώ θα λέω το όνομα Χριστοφοράκος. Και να έρθει 10 φορές η άρση της ασυλίας. Όχι ψηλού πείδημα, για τον Χριστοφοράκο μιλάω, παιδιά. Ναι, λέω τώρα. Δηλαδή, να γυρίσει ο Χριστοφοράκος, να μου τραβήξει μία μήνυση, να έρθει η άρση ασυλίας στη Βουλή για να είναι ευχαριστημένα κάποια μέσα ενημέρωση ότι διασύρε το βουλευτής. Εγώ λοιπόν θα λέω Χριστοφοράκος. Ζήμενς και δεν συμμαζεύεται. Όποιος είναι. Γιατί να μην τα λέω, κύριε Κοντονή. Άρα φοβόμαστε τα μέσα ενημερώσεις. Να φοβόμαστε, να μην φοβόμαστε. Να αφήσουμε τον βουλευτή να λέει ονόματα. Μα εκεί φτάσαμε. Να λέει ονόματα. Να φοβόμαστε τους κυρίους καναλάρκες. Ξέρετε ότι άλλο ζήτημα, κύριε Πρέκα μου και κύριε Κοντονή, κυρία Παπαδάκη, υπήρχε για βουλευτή ο οποίος ήταν παρακαλώ δήμαρχος στην Κατερίνη και παίζαν οι ταβέρνες τραγούδια της Βύση, του Καρβέλα και ενός και του άλλου και της Βανδύ. Και κάθισε 8 φορές εδόλιο κατηγορουμένου και ήρθε η ασυλία του γιατί λέει δεν μάζευε τα πνευματικά δικαιώματα που παίζαν οι ταβέρνες στην Κατερίνη. Μα είναι κατάσταση αυτό με την άρση της ασυλίας? Είναι δυνατόν να διασύρεται ένας που ήταν παλιά δήμαρχος επειδή δεν παίζαν οι ταβέρνες στην Κατερίνη τα τραγούδια της Βανδύ και του Καραφώτη και δεν μαζεύαμε τα. Και, μα όταν υπάρχει ένα ζήτημα, θάνατος, απόπειρα αυτοκτονίας, τροχαίο, όλα αυτά να έρθει. Τώρα για την ταβέρνα και για τον άλλον που έκανε μια ερώτηση στη Βουλή, μήπως και βγάλει κάτι να τον καθίζουμε στο εδώ. Να φτιάξουμε καινούργιους νόμους, ο ελληνικός λαός να εστερνιστεί την ομορφιά των νόμων και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε. Έχεις δίκιο απόλυτο το ότι θα μπορούσε για το ψιλουπίδημα να παρασυρθεί. Αλλά τι έχει γίνει μέχρι σήμερα? Υπάρχουν και άλλοι βουλευτές που εκμεταλλεύονται αυτήν την ασυλία και δεν γίνεται έτσι, τίποτα. Έτσι δεν λοιπόν, είναι. Λοιπόν, γιο σας αφορά αυτό που θα πω. Ναι, και εγώ. Μέχρι τώρα, όχι, τελειώσαμε, δεν έχουμε άλλο γιατί δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν. Όχι, πρέπει να μιλήσουμε και για τη Θεσσαλονίκη, αν μου επιτρέπεις. Δύο λόγια.
Δύο λόγια. Θέλω να κάνω για μια σκήπατη για γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό τη Θεσσαλονίκη. Αύριο θα διαβάσετε στο Blogspot. Μάλιστα. Θα δείτε ότι έχουμε 150.000 νόμους που έχουν εκδοθεί τον τελευταίο χρόνο. Δηλαδή ναι. Τα τελευταία 25 χρόνια, για να είμαι ειλικρινής. 25 χρόνια, 150.000 νόμοι στη χώρα. Ποιος από αυτός ή από αυτούς τους νόμους ισχύει σήμερα? Θα μας πει ο Κώστας μας. Εδώ μιλάμε, παιδιά, ότι έρχονται συνέχεια νόμοι. Ακούστε νόμος που υπάρχει. Αν δεν είσαι, λέει, βουλευτής και είσαι γιατρός, να γίνεσαι διευθυντής στο ΕΣΥ. Αν δηλαδή, εγώ είμαι γιατρός και πάψω να είμαι βουλευτής, θα πάω να γίνω διευθυντής στο ΕΣΥ και ας μην έχω κόψει ούτε τα νύχια του άλλου ποτέ. Δηλαδή, πάμε καλά, ρε παιδιά. Τι τρελά. Και της επιβεβαιώθηκε και από το Πασόκ και από την Ουδού. Εγώ να σας πω την είδηση και να τελειώνω. Την εβδομάδα που έρχεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης, για να καταλάβουμε ότι δεν είναι όλα Μενεγάκη, Παντζόπουλος και τέτοια. Την εβδομάδα που έρχεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης, σκάνε οι Σκοπιανοί. Έρχονται οι Σκοπιανοί, οι οποίοι μετά την απόφαση της Χάγης έρχονται να ζητήσουν αναγνώριση της Βαρντάρσκα με το όνομα Μακεδονία. Αναγκάζομαι λοιπόν να τα αφήσω όλα και να πάω Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στο Στρασβούργο για να προσπαθήσω και εγώ να τους αναχαιτήσουμε. Κοιτάξτε πού μας έχουν βάλει. Με τη βλακεία δεκαετιών του δικοματισμού να τρέχουμε και να κυνηγάμε τους Σκοπιανούς, μην έρθουν και υποβάλουν τα χαρτιά και αναγνωριστούν στο Συμβούλιο της Ευρώπης ως Μακεδονία. Αυτόν τον αγώνα που κάνουμε τόσα χρόνια τον κάνουμε τρεις άνθρωποι, με μπροστάρι φυσικά τον πρόεδρο του λαού, ο οποίος από χρόνια φωνάζει. Ένα, δύο. Επιτέλους η ΔΕΗ εδέησε να μην συνδεθούν τα νησιά του Αιγαίου με το σύστημα το ηλεκτρισμού της Τουρκίας. Δόξα σας ο Θεός, το καταλάβανε, το καταλάβανε και βέβαια να πω ότι ο νεκρός μετά από χρόνια ακραίος εθνικιστής των Σκοπιανών είχε ομολογήσει ότι έχει 100.000 Έλληνες στα Σκόπια. Φέρνω λοιπόν τον κύριο Δήμα μεθαύριο και ρωτάω γιατί το ελληνικό κράτος ποτέ δεν επικαλέστηκε του Γκλιγκόροφ την ομολογία σε εφημερίδα. Γιατί δεν κάνετε απογραφή στα Σκόπια να δούμε πόσοι χιλιάδες Έλληνες είναι εκεί. Γιατί κολώνετε, γιατί φοβάστε. Κύριε Βαλιώδη, ξέρετε τι γίνεται. Ο κόσμος έχει βαρεθεί να ακούει τα λάθη που έκανε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ στις προηγούμενες τετραετίες, οκταετίες, όσο κυβερνήσαμε τέλος πάντων. Θέλει καινούργια πράγματα, θέλει καινούργιες λύσεις, θέλει καινούργιους ανθρώπους. Το λαός λοιπόν, τι λέει. Ο λαός. Ο λαός, ο λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός. Τι λέει λοιπόν, τι λέει πάνω σε αυτό, τι μπορεί να πει στον Έλληνα πολίτη. Δικαιώθηκε στις μεγάλες του επιλογές. Μιλούσε για λαθρομετανάστες, μας διαλύουν την οικονομία, μας έχουν σαπίσει στην εγκληματικότητα. Δικαιώθηκε ο Καρατζαφέρης. Δικαιώθηκε για το άσυλο. Έλεγε ότι είναι άσυλο λαθρεμπόρων, παρασκευαστών βομβών και όλων αυτών των υπόλοιπων τύπων τρομοκρατών και αυτά. Δικαιώθηκε για το άσυλο. Δικαιώθηκε όταν έλεγε ότι η οικοδομή πρέπει να απελευθερωθεί. Δικαιώθηκε όταν μιλούσε για ένα χαμηλό ΦΠΑ, όχι 23%. Δικαιώθηκε όταν έλεγε ότι δεν πρέπει να μπει ποτέ η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλάπτει τα συμφέροντα της Ελλάδος. Δικαιώθηκε για την ΑΟΣ. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης είναι ο πατέρας της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Δικαιώθηκε για το πετρέλαιο και το αέριο. Αυτός ο άνθρωπος που δεν είναι οικογενειοκρατία, που δεν είναι τζάκι, αξίζει να κυβερνήσει την Ελλάδα για να την αλλάξει. Θα την κυβερνήσει και θα την αλλάξει. Κώστα Πρέκα, είπες κάτι για Θεσσαλονίκη. Έχω ένα λεπτό ακόμα στη διάθεσή μου. Ναι. Μπορείς να το πεις. Βέβαια. Μιλάς για τη μαφία όλη αυτή τη Θεσσαλονίκη. Όλη αυτή η μαφία. Θα θρηνήσουμε και άλλο κόσμο, βέβαια, γιατί θα μαθευτούν, θα βγουν στον αέρα ονόματα τραγικά. Θέλω να παρακαλέσω τον κύριο Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως να μην ρίχνει στάχτη στα ονόματα εκείνα που πρέπει να βγουν. Εγκληματούν όλοι στη Θεσσαλονίκη. Εις βάρος κάποιων ανθρώπων. Εσύ έζησες στη Θεσσαλονίκη, ξέρεις κάποιον. Τα έχω υποστεί όλα αυτά, Γιώργο Κοντονή. Ξέρω. Κι αν ζω, ζω γιατί. Έχω την μεγαλοσύνη, αν θέλεις, να πιστεύω σε αυτόν τον τόπο και στην ελληνική δικαιοσύνη. Η ελληνική δικαιοσύνη με γλίτωσε. Έχω περάσει από τις συμπληγάδες αυτές. Ξέρω, Κώστα μου, ξέρω. Έτσι. Και μην προσπαθεί ο κύριος Αντιπρόεδρος να μου καλύψει ρίχνοντας ευθύνες στο λαό, στη Νέα Δημοκρατία κτλ. Γιατί αυτό το τρόπο, το κουτάκι το ξέρουμε όλοι. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους γιος σας. Ευχαριστούμε. Είπαμε πολλά και ενδιαφέροντα μέσα σε ένα τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.